Επιτέλους, φίλε, έφτασε η μεγάλη ώρα για να μιλήσουμε για ένα από τα καλύτερα μοντέρνα σόνεν όλων των εποχών. Είμαι μαζί με τον Stay Down. Hello, καλησπέρα. Ευχαριστώ που με κάλεσες σε αυτή τη θρυλική σειρά. Και καιρός να μιλήσουμε για... Black Clover. Η ιστορία του Black Clover αφορά τον Άστα, έναν νέο ο οποίος έχει μεγαλώσει σε ένα χωριό και μαθαίνουμε ότι δεν έχει ικανότητες στη μαγεία και σκοπός του είναι να γίνει Χοκάγκε, όχι να γίνει ο μαγικός αυτοκράτορας. Όπως κάθε σωστός άνιμε πρωταγωνιστής, πρέπει να έχει και ένα rival που σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι σαν anti-rival, το Yuno, ο οποίος αντίστοιχα είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούνε, η μαγεία είναι τα πάντα και έτσι όταν φτάσεις μια συγκεκριμένη ηλικία, σου δίνεται ένα Grimoire. Grimoire είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει ξόρκια ή τα ξόρκια του ξεκλειδώνονται σιγά σιγά, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για μαγεία. Και έτσι, αν και ο Άστα στην αρχή δεν παίρνει κάποιο Grimoire, στη συνέχεια του δίνεται ένα το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά που έχει 5 φύλλα. Σύμφωνα με το μύθο, όποιος τραβήξει το Grimoire, δηλαδή το βιβλίο με το τετράφυλλο τριφύλλι, θα αποκτήσει πάρα πολύ δύναμη, αλλά αν τραβήξεις το Grimoire με τα 5 φύλλα, τότε μέσα θα κρύβεται ένας δαίμονας. Και έτσι η ιστορία μας προχωράει με τον Άστα να τραβάει αυτό το άτυχο Grimoire. Αλλά είναι όμως άτυχο. Έχει την τύχη στην ατυχία του, γιατί ουσιαστικά μπορεί να μην είναι μαγεία, αλλά είναι αντιμαγεία. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Ουσιαστικά, η μαγεία που έχει ο Άστα, που ουσιαστικά δεν είναι μαγεία, είναι να καμτάρει τις άλλες μαγείες. Δηλαδή, μπορεί με το. Έχει ένα σπαθί και μπορεί να κάνει nullify, ας το πούμε, τις ατάξεις των αντιπαλών του. Οπότε, συνδυασμό με την σωματική του ικανότητα, η οποία είναι τεράστια, επειδή προπονείται ο Άστα που πάρα πολύ μικρός, γιατί πίστευε ότι μπορεί να πάρει μαγεία με προπόνηση, που αυτό εντάξει δεν συμβαίνει. Όταν λέω προπόνηση, ξέρετε, κοιλιακούς, τρέξιμο και τέτοια, γυμναστική κανονική. Αλλά σε συνδυασμό με αυτό και την αντιμαγεία του, anti-magic, είναι ένας σπασμένος χαρακτήρας. Δηλαδή, μπορεί να ακυρώσει κάθε ικανότητα του αντιπάλου του. Και έτσι, έχοντας αποκτήσει Grimoire και ένα σπαθί μέσω αυτού του Grimoire, ο Άστα και ο Yuno ξεκινάνε για να πετύχουν το στόχο τους, να γίνουν και οι δύο μαγικοί αυτοκράτορες και ο πρώτος στόχος είναι να μπουν στους μαγικούς υπότες. Και αυτή, εν συντομία, είναι η αρχή της ιστορίας του Black Clover. Αλλά ας προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι το Black Clover εγώ το είχα ακούσει όταν είχε πρωτοβγεί, αλλά δεν του έδωσε ιδιαίτερη σημασία και ξανάρθε στην κουβέντα με ένα φίλο μου και μου έλεγε ότι ήθελε να βρει ένα άνιμε το οποίο είχε μικρά επεισόδια, δηλαδή δεν είχε πάρα πολλά. Τότε που το είχε δει, να φανταστείς, ήταν στο 70 κάτι. Και ήθελε να δει ένα σόνεν το οποίο εντάξει δεν είχε πάρα πολλά επεισόδια και του κάτσε τον Black Clover. Εγώ το αγνώρισα και όταν έφτασε στο καλό σημείο που φαντάζομαι ξέρεις ποιο είναι το καλό σημείο του Black Clover. Έγινε στα 50 επεισόδια. Ναι, μπράβο. Και στο 50 αλλά και στο 80, που ξέρεις τι συμβαίνει στο 80 που είναι το καλό. Και μου λέει ρε παιδί μου, δες τον Black Clover. Εγώ την αξίμα και πολύ αργό σε αυτά. Στην αρχή το είδα, βαρέθηκα full. Μου λέει, ξέρω εγώ, μου είχε πει ο φίλος μου ότι στην αρχή θα βαρεθείς, αλλά δώστε υπομονή. Έχοντας στο μυαλό μου αυτή την ιδέα, το ξεκίνησα, το συνέχιζα και ένιωθα ότι αυτή η σειρά έχει κάτι καλό. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να είναι λίγο βαρετή στην αρχή, αλλά έχει ωραίους χαρακτήρες, είναι συμπαθητική. Και τη συνέχισα με αυτή την ιδέα στο μυαλό μου. Και εντάξει, κατέληξε να είναι από τις αγαπημένες μου σειρές. Εντάξει, η ίδια φάση και με μένα. Παρακολουθούσα κάπως τον Black Clover, αν και να πω την αλήθεια, μέχρι να φτάσει γύρω στο επεισόδιο 80, ούτε εγώ το είχα δει. Γιατί ήξερα ότι τα πρώτα επεισόδια ήταν λίγο δύσκολα να τα δεις, υπέφεραν λίγο από άποψη animation. Και έτσι περίμενα να προχωρήσει λίγο η σειρά. Έβλεπα ότι το manga ήταν πολύ καλό, όλοι μου λέγανε τα καλύτερα λόγια για το manga. Και λέω, αφού υπάρχει άνιμε, να του ρίξουμε μια ματιά. Όντως, τα πρώτα 50 επεισόδια ήταν λίγο δύσκολα να τα δεις. Γύρω στο 50 γίνεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο, διότι η σειρά ήταν ουσιαστικά να συνεχιστεί για τα πρώτα 51 επεισόδια και μετά να κοπεί, αλλά λόγω δημοτικότητα συνέχισε.
Και εντάξει, όταν φτάσαμε από το 80 και μετά, όλα τα επεισόδια ήταν άψογα. Και από τότε το ακούω. Δηλαδή, βλέπω το άνιμε, διαβάζω το μάγκα εβδομαδιαία και γενικότερα μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες σόνεν σειρές. Και θα συμφωνήσω μαζί σου για τους χαρακτήρες. Γι' αυτό, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας προχωρήσουμε στους. Στους χαρακτήρες, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε τους Black Bulls. Black Bulls είναι η μαγική υπόθεση όπου μπαίνει ο Άστα και είναι σαν κάποιο είδος ομάδας που μπαίνουν όλα τα misfits. Μπαίνουν χαρακτήρες οι οποίοι είτε έχουν περίεργο backstory, είτε είναι αδύναμοι, είτε έχουν γενικότερα μια παραξενιά στην προσωπικότητά τους ή στις δυνάμεις τους. Και ο αρχηγός τους, ο Γιάμι Σουκεχίρο, άμα δεν κάνω λάθος το επίθετό του, είναι ένας από τους δυνατότερους Magical Knights που υπάρχουν σε όλο το βασίλειο και ταυτόχρονα είναι και ένα από τα άτομα τα οποία οι περισσότεροι δεν συμπαθούν και με κάθε δίκιο τους. Διότι είναι πολύ περίεργος σε χαρακτήρας. Βρίζει, γενικά είναι ανάγωγος, αλλά δεν δείχνει ότι είναι κακός. Είναι πολύ δύσκολο να τον συνηθίσεις. Λοιπόν, από χαρακτήρες, για πες μου εσύ τη γνώμη σου πριν ξεκινήσω να μιλάω κι εγώ. Δεν έχω κάποιον χαρακτήρα που τον αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, έχω μια δυναμία, ας πούμε, στην Τζάρμι. Αλλά επειδή είναι λίγο comic relief σε χαρακτήρες, δεν την παίρνω στο σοβαρά. Οπότε χαρακτήρες που μου αρέσουν χειροκροτικά είναι ο Άστα και ο Γιούνο. Μόνο αυτούς δηλαδή μου έχουν μείνει. Όχι μόνο επειδή είναι πρωταγωνιστές. Εντάξει, κάποιοι θα διαφωνήσουν για το Γιούνο και καταλαβαίνω το λόγο που θα διαφωνήσουν για το Γιούνο. Αλλά θα σας πω γιατί το λατρεύω. Γιατί ο Γιούνο μπορεί στην αρχή να σας φαίνεται λίγο fail άσχε, δηλαδή ξέρεις, είμαι snob. Αλλά τον λατρεύω γιατί μέσα του είναι καλός άνθρωπος. Θα δούμε και στην πορεία της σειράς ότι νοιάζεται για τους άλλους, τους συνανθρώπους γύρω του, για τους υπόλοιπους, για τον Άστα κυρίως, γιατί ο Άστα είναι σαν θετός αδερφός του. Έχουν μεγαλώσει μαζί, οπότε μπορείς να τα πεις και αδέρφια. Τον αγαπάει, βλέπουμε ότι έχει συναισθήματα. Μπορεί να το. Εγώ πιστεύω ότι το παίζει cool, δεν είναι ουσιαστικά. Άμα θυμάσαι, υπάρχει και ένα στιγμιότυπο μετά τα Magical Games που. Και καλά δείχνει ότι ενδιαφέρεται για τον Άστα. Του λένε όλοι: α, ενδιαφέρει για τον Άστα. Και λέει: όχι, δεν κολλάει με το χαρακτήρα μου. Και γυρνάει το πρόσωπό του. Και καλά, είναι κλισέ, δεν κολλάει. Πρέπει να το παίζω σοβαρό όλη την ώρα, εγώ. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό εγώ τον αγαπώ πολύ τον Γιούνο. Εγώ τον θεωρώ πολύ καλό άνθρωπο. Επίσης, ο Άστα, εντάξει, τι να πω για τον Άστα. Είναι πιστεύω από τους top σόνιν χαρακτήρες. Εντάξει, δεν, μπορεί να μην είναι ο καλύτερος. Υπάρχουν άλλοι καλύτεροι, εννοείται. Και σειρές που δεν έχω δει καν εγώ. Αλλά τον θεωρώ εκεί ψηλά. Δηλαδή, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν τα παράτησε ποτέ. Είναι πεισματάρης, ναι, έχει κάποια κλασικά σόνιν χαρακτηριστικά. Κάποιοι μπορεί να τον πούνε και Ναρούτο στην αρχή. Γι' αυτό είπα και πριν τον Γιούνο Σάσκε, γιατί αυτοί οι δύο τους παρομοιάζουν πολύ στην αρχή. Και αυτό πιστεύω είναι αντιντικό. Γιατί όσο ακολουθείς τη σειρά και τη βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν διαφορές και εξελίσσονται προς το καλύτερο. Γι' αυτό αγαπώ αυτούς τους χαρακτήρες. Ο Άστα, ας πούμε, έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά και επίσης μπορεί να τον θεωρούν όλοι χαζό. Αλλά έχει κάποιες δικές του νοοτροπίες που μετά όταν τις δεις και θα δεις ότι θα τις πει, θα το καταλάβεις πολύ σε χαρακτήρα και θα ταυτιστείς μαζί του και γι' αυτό τον αγαπώ. Υπάρχουν μεν και άλλοι χαρακτήρες στο background, όπως όλοι οι Black Bulls είναι ένας και ένας, έτσι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, είναι απίστευτη. Σε αντίθεση με τον Ghost Senpai που λένε και στη σειρά, ο οποίος το αστείο ότι του είναι θέλει είναι να πηδήξει την αδερφή του, πες το. Σταμάτα μου, ναι, όχι έτσι. Τέλος πάντων, αλλά. Μα η αλήθεια είναι και είναι ανήλικη. Αλήθεια είναι ότι και αυτός μετά έχει ένα development. Δηλαδή όλοι οι χαρακτήρες παίρνουν ένα development, είναι ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει αδιάφορος χαρακτήρας για μένα. Εντάξει, μετά από τον Μπουχά. Όλοι ξέρουν τον Μπουχά. Μου, Μπουχάς. Ο αγαπημένος, ναι. Μετά από αυτόν που είναι λίγο comic relief, όλοι έχουν κάτι ιδιαίτερο. Ο λόγος που θα με κράξετε πολύ και δεν έχω πει το Γιάμι είναι ότι αν και είναι πολύ καλός χαρακτήρας, δεν θεωρώ ότι έχει πάρει τόσο development όσο οι πρωταγωνιστές. Γι' αυτό και δεν τον αναφέρω. Όχι ότι είναι κακός, έτσι, μια χαρά είναι. Το ίδια φάση και με μένα. Θεωρώ τον Άστα έναν τρομερά ωραίο πρωταγωνιστή. Ακόμα και αν η σειρά στην αρχή χαρακτηριζόταν ως Naruto Tail, δηλαδή λέγανε ότι ήταν το Naruto απλά με guilds, με μαγικά guilds, μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ. Πέρα δηλαδή από τα βασικά σόνεν κλισέ που έχουν όλες οι σόνεν σειρές, δεν έχουν. Πολλές ομοιότητες, δηλαδή ο πρωταγωνιστής που έχει ένα όνειρο, ο πρωταγωνιστής που σιγά σιγά δυναμώνει, αυτά είναι τα πολύ βασικά του. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Γιούνο, ο οποίος σε καμία περίπτωση και σε κανένα στιγμιότυπο της σειράς δεν υπονοείται ότι θα γίνει κάτι σαν Σάσουκε, δηλαδή αντίπαλος του πρωταγωνιστή. Είναι αντίπαλος, αλλά είναι καλός αντίπαλος, είναι πολύ θετικός αντίπαλος. Είναι δηλαδή ένας στόχος όπου θέλει να φτάσει ο Άστα και να τον ξεπεράσει, αλλά
ταυτόχρονα, ενώ κοντράρουν μεταξύ τους για το ποιος θα γίνει ο καλύτερος, πάντα ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Που αυτό εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Οι Black Bulls είναι όλοι πάρα πολύ ωραίοι χαρακτήρες, εκτός από τον παιδόφιλο, όπως είπες και εσύ. Και φυσικά είναι και κάποιοι άλλοι χαρακτήρες από τα άλλα guilds, από τους υπόλοιπους Magical Knights. Αν και να πω την αλήθεια, με εξαίρεση ενός τελικού χαρακτήρα της. Σις Λέων, δεν μπορώ να πω το όνομά της. Με Ρεολεώνα, όλες οι υπόλοιπες κοπέλες μου φαίνονται πραγματικά πάρα πολύ βαρετές στο Black Clover. Δηλαδή, όλες κρεμιούνται κυριολεκτικά από τα μούσκουλα του Άστα. Ναι. Ή έχουν το δικό τους κλισέ όπου κάνουν. Η μία φοβάται, η άλλη τρώει πάρα πολύ κτλ. Αλλά ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Black Clover που γουστάρω απίστευτα και το λέω χήμα, είναι η κακή του. Δηλαδή, κάποιοι από τους κακούς του πραγματικά μου αρέσουν. Και στην αρχή που ήταν ο Despair και στη συνέχεια στα Magical Games που απλά πολεμούσαν μεταξύ τους, οι υπότες και φυσικά το μεγάλο, τον Μπάμο Λίχτ. Καλά, προφανώς δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε ποιος, τι παίζει με το Λίχτ, αλλά μπορώ να πω ότι είναι από τα καλύτερα σημεία όλης της σειράς. Δηλαδή η σειρά μπορεί να ακούγεται πολύ, αλλά δεν είναι. Γύρω στα 100 επεισόδια εκτινάσεται στα πάντα. Μουσική, animation, χαρακτήρες, μάχες, όλα δηλαδή δείχνουν απίστευτα. Και φαίνεται διότι είναι μια σειρά όπου μετά από ένα σημείο καίει το μάγκα της υπερβολικά γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Δηλαδή όταν θα φτάσουμε στο τρίτο μεγάλο arc, δεν είναι το τρίτο arc, είναι το τρίτο μεγάλο arc να το πω έτσι, τρίτο σημαντικό arc, παρατηρήσω ότι το anime μπορεί να χρησιμοποιεί και 2 και 3 chapters σαν επεισόδιο, που είναι τρελό. Και αυτό φάνηκε διότι όσο προχώρησε η σειρά, δυστυχώς όλο πλησίαζε το μάγκα, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε σε ένα σημείο που έχει γίνει μια παύση, όχι τόσο μεγάλη, ήταν μικρή παύση για κάποια filler ή κάθετος original επεισόδια που προχωρούν την πλοκή του μάγκα, όπου αυτή τη στιγμή ακολουθούμε. Και αναμένουμε να βγει και πάλι η original ιστορία στο άνιμε, αν και φυσικά όπως εξηγώ πάντα υπάρχει το μάγκα, που ο κόσμος μπορεί να πάει να δει, έχει πάρα πολύ ωραίο art, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και κάτι που θα ήθελα να χαρακτηρίσω, που κολλάει πιο πολύ στην επόμενη κατηγορία, είναι οι αγαπημένες ιστορίες. Ποιες θεωρείς αγαπημένες σου ιστορίες ή αγαπημένα στιγμιότυπα, οτιδήποτε? Κοίτα, το θέμα με τον Black Clover είναι ότι τα arcs του είναι ουσιαστικά μεγάλες μάχες σε μια ολοκληρωμένη ιστορία. Και θα σου πω γιατί το πιστεύω αυτό. Από το πρώτο επεισόδιο, εντάξει όχι πρώτο, η πρώτη είναι εισαγωγή, άντε να πω το πέμπτο ρε παιδί μου, μέχρι το 130 ακολουθούμε μια ιστορία. Μπορεί στην αρχή να είναι λίγο παράξενη, να πετάνε σπόντες, ξέρεις, να μην την αποκαλύφθει, αλλά σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Και σε κάθε μάχη που, μεγάλη που γίνεται, που έχω το επεισόδιο 30 με τον Λίχτ, που δεν θα κάνω το spoiler με τον Λίχτ, άμα θέλουν να πάνε το δουν τα παιδιά. Μετά στην επόμενη μάχη με τον Despair που πες και εσύ, βασικά που κάνουμε πρώτα introduce τα τσιράκια του Λίχτ, τα οποία μετά τους πολεμάμε και αυτούς, που είναι και αυτό επίσης πολύ καλές μάχες. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η πορεία που έχουμε και τα Magical Games και μετά που γίνεται όλο το μπαμ με τα Elves, είναι ένα ολόκληρο arc από μόνο του. Και ολοκληρώνεται τέλεια, έτσι. Είναι το τέλειο. Το τελειωμό που έχει είναι απίστευτα ωραίο και μετά πάμε και introduce στα επόμενα. Οπότε δεν θα ήθελα να πω ουσιαστικά ιστορίες, θα ήθελα να πω καλύτερα μάχες, γιατί όλο το Black Clover από το πέμπτο επεισόδιο, ας πούμε, μέχρι το 130 είναι ένα arc από μόνο του. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σπάζεται όμως σε κάποια arc. Είναι κάποια μικροϊστορίες. Έχει κάποιες μικροϊστορίες εννοείται. Και κάποια backstory. Αγαπημένες μου ιστορίες που μου έχουν μείνει είναι εννοείται το τέλος. Η μάχη με τα Elves δηλαδή, δηλαδή επεισόδιο 100 τι σου λέω τώρα, φαντάσου. Αγαπώ πάρα πολύ, αν και ίσως πιστεύω μπορεί να διαφωνήσεις, δεν ξέρω, το Wonder Temple Arc, που στην αρχή μου φαινόταν λίγο βαρετό, εκεί δηλαδή με τα δύο αδέρφια που ένας χόρευε και άλλος τραγουδούσε. Αν και εντάξει, αυτό το Arc είχε το θέμα ότι ακόμα ήταν από τα επεισόδια με κακό animation, δυστυχώς είναι στα πρώτα 50 επεισόδια. Ισχύει. Αλλά μετά δεν ξέρω τι κάνανε και στο τέλος εκεί με το Despair. Ήταν μια απίστευτη μάχη. Ο Άστα κάνει πάρα πολλά και ο Άστα γίνεται σημαντικό σε παιδιά. Είναι κάπου στο 40 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, το επεισόδιο εκεί. Έχω πολλή αδυναμία σε αυτό το arc. Γιατί πρώτον,
Μ' αρέσει που συνδυάζονται και κάνουν teamwork οι άλλοι Black Bulls. Και μ' αρέσει που ο Άστα μαθαίνουμε λίγο τη δύναμή του. Και επίση ο Δυσπέρνο και ένα αυτό ενδιαφέρον κακό. Μετά θέλω να πω ότι το επεισόδιο 30, η πρώτη μάχη με το Licht, που γίνεται λίγο νωρίς αλλά με ενθουσίασε, τη θεωρώ απίστευτη μάχη. Αλήθεια σου λέω ότι θεωρώ απίστευτη μάχη. Εννοείς με τον Γιάμι. Μπράβο, με τον Γιάμι. Που εκτίμησα ότι ο Γιάμι εκεί, να ξέρετε παιδιά, είναι λίγο στις αρχές ακόμα που βρίσκονται οι Black Bulls. Βασικά ο Άστα, όχι οι Black Bulls συγκεκριμένα. Και φαντάσου, συνεργάζεται ο Άστα που ακόμα να μάθει τι έχει, δεν ξέρει καν τι γίνεται με την αντιμαγεία του, με το λέω στα αγγλικά. Αντιμαχώ. Αντιμαχώ, μπράβο. Και ακόμα καταφέρει να κάνει κάτι στο λίθι. Δηλαδή, αυτός ο χαρακτήρας φαντάσου πόσο έξυπνα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, ο Άστα. Και επίσης σε συνεργασία με το Γιάμι, ο οποίος εντάξει είναι ένας πολύ σπασμένος χαρακτήρας, δεν μπορώ να πω τίποτα για το Γιάμι, είναι απίστευτα ωραίο στη μάχη. Είναι αέξυπνος, είναι δυνατός. Έχει σκοτεινή μαγεία. Μπράβο, έχει σκοτεινή μαγεία, μπράβο, ισχύει. Καταφέρνουν να κάνουν rival έναν τύπο όπως το Licht. Μετά εμφανίζονται και άλλοι χαρακτήρες που εκεί εκτίμησα το Γιάμι πραγματικά. Είναι τέρας ο Γιάμι, εκεί που κουράζεται στη μάχη με το Licht, σου πετάγονται τα τσιράκια του Licht και τα κάνει rival και αυτούς. Φαντάζεσαι πόσο τέρας είναι ο Γιάμι. Αυτή η μάχη εμένα μου έχει μείνει πάντως, Ντέστρο, δεν ξέρω για σένα. Αν και είναι δηλαδή από τα πρώτα σημεία του Black Clover που σου πετάει και καλό animation και λες, όπα εδώ κάτι γίνεται. Είναι ένα πάρα πολύ... είναι ένα ωραίο κλισέ. Έχει πολύ πλάκα αυτή η ατάκα που γυρνάει και κάνει ο Γιάμι όλη την ώρα. Πρέπει να περάσω τα όρια μου. Ναι, και πολλοί έχουν γυρίσει και έχουν πει ότι και καλά, α, ο Γιάμι είναι σαν σόνεν χαρακτήρας που έχει τελειώσει η ιστορία του. Και όλα αυτά τα κλισέ που λέει, τα λέει γιατί όταν ήταν μικρός, πέρναγε και αυτό τα ίδια. Δηλαδή, όποτε είχε προβλήματα, έλεγε πρέπει να περάσω τα όρια μου. Άρα, έτσι, όλοι αυτόματα, έτσι αυτόματα λέει σε όλους ότι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Θα βάλω στα top και το ενδιάμεσο πριν γίνει ο μεγάλος πόλεμος, το πούμε. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί η πρώτη μάχη του Wizard King, μέχρι εκεί που εμφανίζονται τα Elves. Δηλαδή, εκεί το λατρεύω. Το λατρεύω πραγματικά. Έχει κάτι στιγμιότυπα η σειρά, παιδιά, ναι. Αλλά ναι, για να μην πολυλογώ, όλη η παιδιά η σειρά έχει ένα ολοκληρωμένο arc, μια ολοκληρωμένη ιστορία που από το πρώτο επεισόδιο, ναι, θα πω και το πρώτο επεισόδιο, πριν το δεν το έλεγα, αλλά θα πω από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το 130 είναι μια ολόκληρη ιστορία από μόνο. Ναι, αυτό που είπες περί ιστορίας ισχύει. Δηλαδή το Black Clover φαίνεται ότι συνέχεια η ιστορία του απλά προχωράει σταθερά και απλά γίνεται μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και μαζί γίνεται expand και ο κόσμος της. Και explore έτσι. Ξέρεις τι, θα πω κάτι πριν πεις. Αυτό που μου αρέσει στο Black Clover είναι ότι, αν και είναι πολύ απλή σειρά, καμιά φορά εκεί στην απλότητα έχεις την ευκολία να κάνεις πιο πολύ explore και να βάζεις περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνεις, εννοώ ότι με τους κόσμους, με τα elf, με τα backstory των χαρακτήρων, που δεν είναι κανένα πράγμα περίπλοκο. Αλλά είναι απίστευτο, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο αγαπώ σειρές όπως το Black Clover, όπως ακόμα και το Dragon Ball, που είναι πολύ απλή σειρά, αλλά μέσα στην απλότητά της κάνεις explore και άλλα πράγματα. Όντως, η σειρά στην αρχή είχε κάποια προβλήματα, ειδικά με το animation. Χρησιμοποιούσαν κάποια 3D τα οποία ήταν αχρίαστα. Παρ' όλα αυτά, όταν ήταν κάποιο καλό στιγμιότυπο, έβλεπες το animation να εκτινάσεται. Μπορώ να πω ότι αγαπημένες μου σκηνές είναι το κλισέ που κοροϊδεύουμε όλοι. Είναι όταν πολεμάει κάποιος κάποιο final boss, η οθόνη γίνεται ασπρόμαυρη. Όλα μοιάζουν λες και είναι γραμμές από μολυβιές και παίζει από πίσω. Συγκεκριμένα το opening το πρώτο, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Αυτή είναι μια κλασική. Ναι, είναι ένα κλασικό hype moment που το χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Νομίζω το έχουμε δει γύρω στις 3 φορές μέχρι στιγμής στη σειρά και τις 3 φορές χρησιμοποιείται πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα, όλες οι ικανότητες του Άστα, οι anti-magic, οι αντιμαγίες του, οι οποίες είναι πραγματικά δημιουργικές. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι ο Άστα και ένα σπάθει και κόβει τα πάντα. Πρέπει να το χρησιμοποιήσει και δημιουργικά. Γιατί υπάρχουν κάποιοι αντίπαλοι που πετάνε, κάποιοι που ντοτζάρουν, δεν μπορεί όλου να του απλά κόψει με την πρώτη. Και επίσης το οπλοστάσιο του Άστα που σιγά σιγά αυξάνεται. Καλά, αλλά υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες οι οποίοι έχουν πολύ δημιουργικές μαγείες, φωτιές, ικανότητες που του δίνουν power-ups, τη δύναμη των στοιχείων της φύσης, όλα αυτά τα γουστάρω. Και υπάρχουν και πιο δημιουργικές μαγείες όπως α πούμε μέταλλο, διαμάντι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραιότατο στιγμιότυπο είναι όταν ο Άστα έβγαλε πρώτη φορά τη δαιμονική μορφή του, να το πούμε έτσι. Ήταν εκπληκτικά
ήταν εκπληκτική εκείνη η μάχη, δηλαδή το animation για ένα επεισόδιο εκτοξεύτηκε. Στη συνέχεια, όπως είπες και εσύ, ενάντια στα Elves και στο Licked, που ήταν κυριολεκτικά πανέμορφα επεισόδια κάθε εβδομάδα. Βλέπαμε σερί δηλαδή τον Black Clover να πηγαίνει 20-30 επεισόδια, όπου απλά να δείχνουν όλα όμορφα και χωρίς πολύ διαλόγους, γιατί είναι και σειρά η οποία δεν έχει πολύ διάλογο. Είναι πολύ straightforward. Είναι δράση, είναι shonen. Άρα δεν έχεις arcs και επίσης. Ναι. Καταλαβαίνεις εύκολα. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν έχουν arcs τα οποία είναι η προδοσία, ένας χαρακτήρας που δεν νιώθει καλά και τέτοια, ή κάποιοι χαρακτήρες οι οποίοι δεν τα πάνε καλά, με αποτέλεσμα να έχουμε επεισόδια που απλά βαριέσαι. Είναι όλο δράση από το πρώτο επεισόδιο κυριολεκτικά μέχρι τώρα, και είναι όλη δράση η οποία ακολουθεί τη δράση του manga. Και γι' αυτό είναι και ωραία δράση. Και μπορώ να πω ότι πραγματικά έχει αμέτρητες ωραίες σκηνές. Έχει πολύ προσωπικότητα αυτή η σειρά. Μου αρέσει δηλαδή, μου αρέσουν οι χαρακτήρες της, μου αρέσει η ιστορία της, μου αρέσουν όλα τα σκηνικά της, μου αρέσει ο κόσμος της, όπου αν και είναι ένα σόνεν όπου αντικειμενικά δεν χρειάζεται έναν τρομερό κόσμο να τον αναπτύξει. Έχουμε δει πάρα πολλές πτυχές. Έχουμε δει τους πλούσιους, έχουμε δει τους φτωχούς, έχουμε δει ότι υπάρχουν δύο είδη βασιλιάδων. Υπάρχει ο βασιλιάς, αυτό που θέλει να γίνει ο Άστα και ο Γιούνο, ο Magical Emperor. Υπάρχει αυτοκράτορας δηλαδή της μαγείας, όπου δεν είναι βασιλιάς, αλλά είναι περισσότερο ένα άτομο με πολλή μαγεία που ο κόσμος τον σέβεται. Υπάρχει ο κανονικός βασιλιάς, που είναι μεν ηγέτης, αλλά κανένας δεν τον σέβεται γιατί είναι ένας καραγκιόζης. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και χαίρομαι που η σειρά έχει δημιουργήσει έναν τόσο μεγάλο κόσμο. Φυσικά έχουμε και πλάσματα από άλλες διαστάσεις, έχουμε άλλα βασίλεια, γιατί το άνιμε προφανώς δεν περιορίζεται μόνο σε μια χώρα, δεν περιορίζεται μόνο σε ένα βασίλειο, έχουμε και άλλα βασίλεια, και η σειρά συνεχίζει δυναμικά μέχρι και τώρα και δεν φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της καθόλου. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε όλη την ιστορία που είπαμε δεν έχουμε πει τίποτα για τα backstories των πρωταγωνιστών. Η σειρά κατάφερε μέσα σε 150 αυτή τη στιγμή και θα συνεχίζει, μέσα σε 150 επεισόδια κατάφερε να μην πει ούτε μία πληροφορία για τους πρωταγωνιστές, πλην ότι είναι ορφανά παιδιά. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι γονείς τους, από πού προέρχονται, γιατί απέκτησαν τη μαγεία που απέκτησαν και πώς έγινε όλο αυτό. Αλλά αν διαβάζετε το μάγκα, θα δείτε ότι στα επόμενα 50 με 60 επεισόδια θα αρχίσουμε να παίρνουμε μερικές πληροφορίες. Εντάξει, ο Γιούνο κάτι υπονοείται για. κάτι υπονοήθηκε στο τελευταίο ARC, αλλά δεν έγινε ακόμα και τώρα, οπότε κάνουμε υπομονή. Αλλά γενικά, αν και όχι για τους πρωταγωνιστές. Δεν έχουμε πάρει ακόμα official backstory. Spoil, στο manga έχουμε πάρει για όλους. Δεν ακολουθώ στο manga γι' αυτό. Περιμένω να βγει στο anime. Αλλά τέλος πάντων, αν και δεν έχουμε τέλος πάντων ακόμα για τους πρωταγωνιστές, στο anime μιλώντας πάντα, έχουμε για τους υπόλοιπους. Και καλά, τα backstory τους είναι ένα και ένα. Της Noel, που. Της Noel, να ξέρω, εγώ δεν τη συμπαθώ σαν χαρακτήρα. Έχει πολύ ωραίο backstory. Ναι, με την οικογένειά της που της φέρεται πολύ άσχημα. Είναι μια κοπέλα η οποία εμφανίζεται στην αρχή και λέει ότι είμαι. Πώς να το πω. Είμαι αριστοκράτησα και όταν είναι ανάμεσα στην οικογένειά της, η οικογένειά της της φέρεται πάρα πολύ άσχημα και μετά μαθαίνουμε για ποιο λόγο, και είναι ωραίο γιατί ξεκλειδώνεται σιγά σιγά ένα arc. Σιγά σιγά, και αυτό εντωμεταξύ δεν γίνεται μόνο στην Όλη, γίνεται και με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, που είναι απίστευτα ωραίο. Όπως είπα, όλοι οι Black Bulls έχουν περίεργα backstories, περίεργες δυνάμεις, έχουν κάτι ιδιαίτερο στην προσωπικότητά τους ή στην ιστορία τους. Είναι η ομάδα των Weirdos, πες το έτσι. Και γι' αυτό το λόγο τους μάζεψε και ο Γιάμι. Επίσης θέλω να δώσω και κάτι και props στη σειρά, επειδή το είπες πριν, αν και έχει, εντάξει, κράζουμε, δεν έχει ωραία animation, δεν είναι καλή παραγωγή, αλλά εντάξει ρε παιδιά, είναι απίστευτο να κάνεις κάθε μάχη καλή σε μια shonen σειρά εβδομαδιαία, που επίσης έχει κάθε φορά και μάχη. Δηλαδή πρέπει να δώσω και τα props στην παραγωγή, η οποία κατάφερε να δώσει απίστευτα animation σε κύρια σημεία και σε μάχες, και ακόμα και σε μέτριες μάχες που έγιναν καλές. Είναι δύσκολο, παιδιά, δεν μπορείς να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι κάθε εβδομάδα να πρέπει να δώσεις καλό αποτέλεσμα στα επεισόδια. Εγώ θα το δώσω στην παραγωγή πάντως. Και επιτέλους το καταφέρανε, διότι αν και η σειρά ξεκίνησε με κάποια προβλήματα, διότι για κάποιο ρόλο το Crunchyroll παρουσιάζει στην αρχή τον Black Clover ως το επόμενο Naruto. Γιατί προφανώς είναι και από το ίδιο στούντιο, άρα λέγανε ωραία, θα είναι η επόμενη σειρά μετά τον Naruto Shippuden. Δεν ξέραμε δηλαδή πώς θα προχωρήσει τον Naruto με τον Boruto. Δεν κατάφερε στην αρχή να έχει το ίδιο hype, διότι το Naruto ήταν μια σειρά με εκπληκτικό animation. Ναι, και ακόμα είναι προφανώς και τον Boruto. Και με το πέρασμα του χρόνου είδαμε ότι το Black Clover όχι μόνο βελτιώθηκε, αλλά έχουμε δει και επεισόδια τα οποία είναι πραγματικά απίστευτα για μια εβδομαδιαία σειρά.
Είναι ισχύει. Θαύμα αυτό που έγινε. Δηλαδή, μια σειρά με τόσα προβλήματα και τώρα συνεχίζει τόσο δυνατά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος φοβάται ότι έχουν κάνει τόση προσπάθεια και δεν θα καταφέρουν να συνεχίσουν και η σειρά θα κοπεί, αλλά δεν φαίνεται να σταματάει. Το Black Clover πηγαίνει απίστευτα. Φανταστείτε, καλά. Είμαστε σε filler arc και παίρνουμε απίστευτα καλά animations. Μα βγαίνει από την σελίδα του Crunchyroll και κάνει post animations από ένα filler επεισόδιο και λέει πόσο εκπληκτικά είναι. Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο βρίσκεται η σειρά. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, φίλε Stay Down, θα σου δώσω τη σκυτάλη. Για πες μου. Γιατί καταλαβαίνω ότι soundtrack μπορεί να μην σου έρχονται στο μυαλό, αλλά αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι τα openings. Για πες μου από ωραία. Openings. Θα ήθελα να πω ένα-δύο λόγια για το soundtrack. Κοίτα, μπορεί να χαϊπάρουμε τόση ώρα, αλλά αν μου έλεγε ένα αρνητικό, θα σου έλεγα τα soundtrack. Δυστυχώς δεν σου μένει κανένα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια καλά, αλλά δεν είναι ένα παιδί μου soundtrack Naruto. Που το Naruto έχει πολύ ωραία soundtrack, έτσι. Ένα αρνητικό είναι αυτό. Αλλά και πάλι. Αυτό που θέλω να τελειώσω γρήγορα, να μην ανεπεκτείνω πολύ στο θέμα, είναι ότι αν και δεν σου μένουν κάποια, άμα κάτσεις και τα ψάξεις λίγο, έχει κάποια ωραία. Τέλος πάντων, για τα openings τώρα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, μια σειρά να μην έχει ένα κακό opening. Είμαστε τώρα 12 openings. Πόσα είναι, 13? Είναι πάρα πολλά openings, πραγματικά. Δεν μου έρχεται ο αριθμός, αλλά είναι πάρα πολλά. Και όλα, όχι μόνο βλέπονται και ακούγονται. Και καλά, ότι ακούγονται, άστο. Και κακό animation να είχαν, το ότι είναι τόσο ωραία τραγούδια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να επιλέξεις αγαπημένο opening της σειράς, γιατί είναι όλα απίστευτα ωραία. Δεν υπάρχει κακό. Ούτε μέτριο. Για μένα δεν υπάρχει μέτριο. Όλα ωραία είναι. Για μένα αυτά που μου έχουν μείνει είναι το opening 7, το οποίο έχει απίστευτο animation, και το 9 επίσης, και το 10. Αυτά είναι τα τρία αγαπημένα μου. Κάποιοι θα διαφωνήσουν με μένα, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, ξέχασες ένα, αλλά στο δικαιολογώ. Δεν είπες το 3 θα πεις. Το 1. Εντάξει, ναι. Κοίτα, με έχει κουράσει λίγο το οποίο το βάζουν σε hype σκηνές. Θα μπορούσαν να βάλουν κάτι άλλο για μένα. Αλλά ναι, και το 1 πολύ συμπαθητικό. Αυτό θέλω να σου πω ότι και που έχω 3 αγαπημένα, δεν σημαίνει ότι τα άλλα είναι χάλια. Είναι επίσης ωραία. Είναι εισάξια. Απλά εμένα έχουν μείνει αυτά τα 3. Okay. Εγώ στην top 3 λίστα μου, αν πρέπει να βάλω, θα βάλω σίγουρα το 7, που είναι απίστευτο. Θα βάλω το 1 και σκέφτομαι και το 10 μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το 10 είναι το πιο iconic, όποιον και να ρωτήσεις του αρέσει το 10 αντικειμενικά, δηλαδή μπορεί να μην έχουν δει ποτέ Black Clover αλλά του αρέσει το 10, γιατί κάτι άλλο που έχει το Black Clover, το Black Clover μπορεί να έχει ένα opening αλλά παίζει το animation ολόκληρο να ράζει 3-4 φορές ένα opening, είναι και αυτό τρομερή φάση, δηλαδή παίρνουμε ωραίο πρωτότυπο animation σχετικό με την ιστορία και μπορώ να πω ότι και το πρόσφατο που βγήκε τώρα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει δηλαδή καλό animation. Γενικότερα δεν μπορώ να παραπονεθώ. Όντως πιστεύω ότι υπάρχει άντε ένα ή δύο. Νομίζω είναι το δεύτερο opening που δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά με εξαίρεση αυτού, όλα τα υπόλοιπα μου άρεσαν πάρα πολύ. Και πραγματικά, άμα δεν σου αρέσει σειρά και θες να πάρεις, ή δεν έχεις δει τη σειρά και θες να πάρεις μια ιδέα, απλά βάλε και δες τα opening. Και εντάξει, δεν έχουν τόσο πολλά spoils. Έχουν κάποια spoils, αλλά πάλι θα χαϊπαριστείς πάρα πολύ. Εντάξει, ναι. Να φανταστείτε, εγώ άκουσα το opening 9. Που το opening 9 είναι full spoiler άμα θες να δεις σειρά στα πρώτα επεισόδια. Αλλά και πάλι δεν σου σπολιάρει και πολλά. Mm-hmm. Και το είδα και εμένα μου αρέσουν κάτι τέτοια opening σαν το 9 που, είναι, ξέρεις, που κάποιοι μπορεί να τα κράζουν, ξέρω εγώ φάση είναι, τραγουδάνε πολύ, ξέρεις, που η φωνή είναι όχι σαν λόλι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Κατάλαβα. Που είναι τραγουδίστρες, ναι. Όσοι έχουν ακούσει το 9 με καταλαβαίνουν. Εντάξει, ναι, δεν θα το πω πολύ. Αλλά ναι, αυτό το opening το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Φαντάσου και το λάτρεψα όταν το πρώτο άκουσα. Που εγώ δεν ήξερα, δεν είχα δει από Black Clover. Φαντάσου πώς θα το λατρεύω τώρα που έχω δει τη σειρά. Από soundtrack, όντως δεν υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά. Εκτός από ένα το οποίο θα το βάλω να παίζει ακριβώς τώρα. Και μπορώ να πω ότι αυτά είχα να πω εγώ για opening και μουσική. Άρα. Επειδή το επόμενο κομμάτι κανονικά ήταν για τις ταινίες και το Black Clover δυστυχώς ταινίες δεν έχει, θα ήθελα να κάνω μία special εισαγωγή και να μιλήσουμε για την OVA. Λοιπόν, πριν κυκλοφορήσει το Black Clover από το Studio Pierrot, το Studio Pierrot είναι το ίδιο studio που έβγαλε το Bleach, που έβγαλε το Naruto, τώρα βγάζει το Boruto, έβγαλε και το Naruto Shippuden και πολλές άλλες γνωστές σειρές, το Black Clover είχε μία OVA
από το στούντιο Production IG. Το Production IG είναι ένα πάρα πολύ γνωστό στούντιο, το οποίο το ξέρουμε περισσότερο για αθλητικές σειρές. Ουρόκονο Μπάσκετ, Haikyuu κτλ. Κτλ. Και είχαν φτιάξει μία όβα η οποία κάλυπτε τα πρώτα επεισόδια της σειράς, αν δεν κάνω λάθος, ή τα πρώτα δύο ή τα πρώτα τρία, με διαφορετικά designs, διαφορετικούς voice actors και γενικότερα όλα διαφορετικά. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή την όβα εσύ την έχεις δει? Κοίταξε, δεν την έχω δει όλη, θα σου πω γιατί. Γιατί επειδή ήμουνα πολύ αρχή και όταν μου την πρότεινε κάποιος, δεν ήθελα να φάω πολύ spoiler και είδα μόνο ξέρεις λίγο την αρχή που ουσιαστικά είναι τα πρώτα επεισόδια. Αλλά θα πω εγώ αυτό και επειδή δεν έχω να πω πολλά για το OVA, θα πω ένα πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το design, δηλαδή το σχεδιασμός χαρακτήρων για μένα είναι πιο ωραίος από τη σειρά. Τα χρώματα μου αρέσουν πιο πολύ, ναι. Γιατί μου αρέσει αυτό η ατμόσφαιρα που έχουν δώσει. Μ' αρέσει πολύ. Και φυσικά λεπτομέρεια. Αν και η σειρά είναι από μόνη της όμορφη, επειδή όμως μου αρέσει πολύ το VA, η OVA βασικά, γιατί στη σειρά δεν υπάρχει πολύ συνοχή σχεδίου και κάποιες φορές... Στην αρχή τουλάχιστον, τώρα πια υπάρχει. Στην αρχή τουλάχιστον εννοείται, ναι, όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Αλλά γενικά και στα σχέδια, με εξαίρεση κάποιους animators που έρχονται και κάνουν πολύ ωραία λεπτομέρεια, που εντάξει αυτό είναι λογικό, αλλά γενικά στα σχέδια χαρακτήρων, αν πάτε και τα ψάξετε, δεν είναι τόσο ωραία και λεπτομεριακά όπως είναι στο manga και στην OVA. Mm. Θα το έδινα εκεί δηλαδή στην OVA, θα το έδινα μόνο σε εκεί, αλλά γενικά δεν έχω πολύ ιδέα. Δηλαδή είδα και λίγο ότι δείχνει τη συνέχεια και το σκύπαρα, αλλά λίγο που είδα μ' άρεσε. Και έρχομαι να την τελειώσω κιόλας, να τη δω κάποια στιγμή τώρα που έχω φτάσει στη σειρά στο τέλος. Κοίτα, η OVA δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια. Τίποτα, είναι σύντομη. Αλλά μπορώ να πω ότι βλέποντάς την και βλέποντας και το άνιμε, μπορώ να πω ότι το άνιμε έχει καλύτερα σχέδια ως προς το να είναι κοντά στο μάγκα. Δηλαδή η OVA είναι πολύ generic τα πρόσωπά τους, είναι πολύ generic πώς φαίνονται οι χαρακτήρες. Δηλαδή μου φαίνονται δύο χαρακτήρες που κάνουν cosplay, το Yuno και τον Asta, όχι ο Yuno και ο Asta. Και οι voice actor τους, αν και είναι καλοί, δεν ξέρω τώρα πια έχω συνηθίσει τόσο πολύ τον Asta, όπου είναι αστείο γιατί ο Asta όλοι τον γκράζανε στην αρχή ότι απλά είναι ένας φωνακλάς. Αν θυμάσαι, ο voice actor του πραγματικά δεν το είχε με τις φωνές. Μπορεί και να μην έφταιγε ο άνθρωπος, πάντως ειδικά στα πρώτα 2-3 επεισόδια φώναζε πάρα πολύ άσχημα. Να πούμε ότι είναι ο πρώτος ρόλος που έκανε. Ναι, ήταν ο πρώτος πρωταγωνιστικός του ρόλος, αυτό ήθελα να πω. Με αποτέλεσμα να είναι δικαιολογημένο, αλλά πραγματικά τον έχω ακούσει στα τελευταία επεισόδια και καμία σχέση. Ναι. Υπάρχει μία σειρά η οποία είναι σαν Black Clover Chibi, λέγεται Squeezy Black Clover, και έχει ένα opening όπου τραγουδάει ο voice actor του Asta και του Yuno. Και να ακούσεις τον Asta, ο οποίος γκάριζε στην αρχή των επεισοδίων, στη συνέχεια να τραγουδάει τόσο ωραία, είναι απίστευτο. Δηλαδή. Είναι εκπληκτικό πως έχει προχωρήσει ο voice actor και μπορώ να πω ότι αν και η OVA έδειχνε όμορφη, όχι, θα συνεχίσω να πιστεύω ότι το anime είναι καλύτερο. Για πες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο voice actor εξελίχθηκε όπως και ο χαρακτήρας. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει κάποιο related. Επειδή ξέρεις, εξελίχθηκε όπως ο Asta εξελιχνόταν ο χαρακτήρας του, έτσι και αυτός τη φωνή του. Και το έκανε ταυτόχρονα μαζί του. Και επίσης να πούμε ότι ο Yuno έχει το voice actor του Μπάκι, έτσι, κάποιους από τους χαρακτήρες τώρα που ανέφερα. Οπότε είναι και αυτός έμπειρος και ταιριάζει πολύ στη φωνή. Ναι, χωρίς κρίση. Και μπορώ να πω ότι αντικειμενικά το Black Clover είναι μια ωραία σόνεν σειρά, η οποία μου θυμίζει πάρα πολύ παραδοσιακά σόνεν, δηλαδή ο πρωταγωνιστής που φωνάζει να δυναμώσει, αλλά έχει πάρα πολύ χαρακτήρα από την άποψη ότι ο Asta είναι πολύ συμπαθητικός, πραγματικά τον γουστάρω σαν χαρακτήρα, έχει ωραία πιστεύω, δηλαδή όταν έχει προβλήματα κοιτάει πώς να τα αντιμετωπίσει και μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα η σειρά πώς έχει μεταχειριστεί τον Asta και θα ήθελα οι περισσότεροι σειρών πρωταγωνιστές να είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα όπου είναι πραγματικά λυπημένος, τον βλέπεις ότι υποφέρει συγκεκριμένα μια στιγμή όπου τα χέρια του λόγω των έχασε χρήση τη χρήση των χεριών του και πάλι τον βλέπουμε ότι συνεχίζει να λέει ότι ακόμα σημαίνει και αν δεν έχει τα χέρια του θα βρει άλλο τρόπο να δυναμώσει και να κάνει το όνειρό του. Πάρα πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος σκέψης και πραγματικά εκτιμώ ότι γράψανε τόσο ωραία και ταυτόχρονα τόσο παραδοσιακά
έναν σόνεν πρωταγωνιστή. Όταν οι μοντέρνοι σόνεν πρωταγωνιστές, οι περισσότεροι, αχ, περνάνε ψυχολογικές φάσεις. Γενικότερα δεν βγάζουν πολύ κότσια για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Οι περισσότεροι κοιτάνε, αϊ φίλοι μου, αχ, πώς θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και έτσι. Ενώ άστα τον βλέπεις ότι πραγματικά είναι ένας τύπος ο οποίος πιστεύει ότι με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Ουστάρω πάρα πολύ τον Άστα και ταυτόχρονα όλο του cast, το cast του Black Clover. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, έφτασε η μεγάλη στιγμή. Θέλω να μου πεις, θα πρότεινες στον κόσμο να δει τον Black Clover, ναι ή όχι? Που με τα χίλια. Τώρα που είμαστε και σε περίοδο καραντίνας και παίζει και καραντίνα να φτάσει και το 22, τράβα δίνετε όλο. Είναι πραγματικά, θα περάσετε τέλεια. Άρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, από Mazinger Destro και Stay Down, γεια σας!